Καράλη και με τον πολύ γνωστό Έλληνα, ένα αγαπητό πρόσωπο, ο οποίος βγήκε και μίλησε ανοιχτά και είπε για το πρόβλημα το οποίο είχε στην οικογένειά του. Βγήκε και μίλησε ανοιχτά ότι όταν ήταν νεαρός, μικρός, ο πατέρας του γύριζε μεθυσμένο στο σπίτι και το χτυπούσε. Τον έσπαγε στο ξύλο. Μία συγκλονιστική εξομολόγηση. Και να τη δούμε τώρα. Του κυρίου Γιώργου Θεοφάνους. Μία εξομολόγηση η οποία σοκάρει για τη βία την οποία ασκούσε ο πατέρας του πάνω του και αυτά τα οποία ζούσε. Και δείχνει ο Γιώργος Θεοφάνους με αυτά τα οποία λέει ένα μεγαλείο ψυχής. Πάμε να δούμε. Πολύ γρήγορα από τη ζωή, πολύ, πολύ, πολύ μικρή. Σε μικρή ηλικία, ήσουν εσύ δηλαδή. Εγώ ήμουν 16 χρονών. Και η μαμά από τι έφυγε? Από καρκίνο. Ο μπαμπάς δεν ήταν πια στο σπίτι μετά που έφυγε η μαμά, ούτε και ο μπαμπάς ήταν στο σπίτι. Οπότε ο μπαμπάς πού ήταν? Εξαφανίστηκε. Συγγνώμη, ο μπαμπάς εξαφανίστηκε. Ναι, εξαφανίστηκε. Δηλαδή, ήταν εκεί, ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν εκεί. Αυτό θέλω να πω. Και ποιος σας μεγάλωσε εσάς? Η αδερφή μου μεγάλη. Έχω δύο αδερφές που είναι μεγαλύτερες από μένα. Οι αδερφές ουσιαστικά δηλαδή κράτησαν την οικογένεια μετά? Βεβαίως. Ναι, καλά, ο μπαμπάς εγκατέλειψε τα τρία παιδιά. Να μην το συζητήσουμε τώρα αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει, να σου πω την αλήθεια. Ο μπαμπάς μου τώρα, ο οποίος ζει ακόμα. Αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις σας? Στην πορεία νομίζω, τώρα, που είναι μεγάλος. Σου έδωσε ποτέ κάποια εξήγηση για τη συμπεριφορά του τότε? Όχι, δεν του ζήτησα καμία εξήγηση. Απλά το συγχώρεσα, τελείωσε. Το άφησα εκεί που είναι. Κάτσε ρε Γιώργο, όμως είναι πολύ χοντρό. Επειδή και εγώ έχω αντίστοιχη ιστορία με μένα, την έχω πει νομίζω. Με τη μητέρα μου έχω θέμα. Λοιπόν, αλλά μου κάνει εντύπωση όταν ακούω ότι έφυγε η μαμά και ο μπαμπάς αντί να είναι στήριγμα. Όχι, δεν ήταν στήριγμα, όχι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι της παλαιότερης γενιάς αυτό ξέρανε. Ξέρανε βία, ξέρανε καταχρήσεις. Αυτό ξέρανε, αυτό μάθανε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Δεν μπορείς να πάρεις τον σκοτώσεις τον πατέρα σου. Πρέπει να σκοτώσεις μέσα σου αυτό το αρνητικό που ακόμα κρατάς. Εγώ που τον βλέπω τον μπαμπά μου τώρα και εκείνος ο δράκος, ο οποίος με έσπαγε στο ξύλο, τον έβλεπα να γυρνάει μεθυσμένος. Αυτός ο άνθρωπος τώρα που είναι σε ένα καροτσάκι, στο γυροκομείο που τον έχω, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του αλλάζουν τις πάνες και τον ταΐζουν, και όποτε πάω από τα χάπια που τον έχουμε αγκαλιάσει και χαμογελάει μόνο, δεν μπορώ να κρατήσω πια κακία για αυτόν τον άνθρωπο. Πρέπει να τον αφήσω να φύγει και να προσπαθήσω να μην κάνω τα ίδια που έκανε κι αυτός. Πολύ σωστό. Μεγαλείο ψυχής για τον Γιώργο Θεοφάνους και είναι συγκλονιστικά τα όσα λέει. Συγκλονιστικά. Αφού μπορεί, μάλλον μπορεί να μην μπορούσε να το. Το συγχώρεσε. Μετά από όλα αυτά. Η αγάπη δημιουργεί ισορροπία στον άνθρωπο. Και πολλές φορές μέσα από κάποιους ανθρώπους που έχουν μια πορεία έτσι, καλλιτεχνική, δεν ξέρουμε τι δράμα κρύβουν και το τι έχουν περάσει. Δηλαδή, ο Γιώργος Θεοφάνους είτε είναι συμπαθής είτε όχι, σε αυτό που κάνει είναι νούμερο ένα. Μεγάλωσε μόνος του στην ουσία και σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ άσχημα οικογενειακό, όπως είπε ο ίδιος. Πάμε να δούμε γρήγορα.